Είμαι έτοιμος! Είμαι έτοιμος! Είμαι έτοιμος! Πάρε πέντε! Πάρε πέντε! Netflix! Netflix! Λεφτά, Netflix! Πάρε πέντε το σπίτι του Τραγανοκάβουρα! Εμένα δεν μου αρέσει το πάρε πέντε! Θέλω Παρασκευά! Πάρε 5 video games. Και όχι σαν αυτά τα video games που είναι τώρα, που λένε: Πού είναι ο Γιωργάκης? Μέσα παίζει το παιχνίδι του. Και είναι ο Γιωργάκης σε ένα σκάφανδρο. Α, τον γάμισα! Δεν ήταν έτσι τα παιχνίδια παλιά. Τα ωραία τα video games, δεκαετία 90 εκεί, κοντά στο 2000. Ξεκινήσαμε με Atari. 66.000 παιχνίδια χωρίς γραφικά. Ένα μπάσκετ. Και το box, θυμάσαι ένα box που ήταν δύο σίγμα που κάναν. Ατάρι. Βάλε την κασέτα. Βάζαμε την κασέτα. Τι έγινε, γιατί. Λίγο ακόμα. Τη βάλαμε ανάποδα και σπάσαμε τα δοντάκια. Θα μας γαμίσει ο πατέρας μου. Έρχονται μάτι. Σπάσατε τη δισκέτα. Λες και είμαστε στο FBI και είχαμε δεδομένα, ρε. Και τι έκανε, έβγαζε ένα κολλητήρι γιατί ο πατέρας είχε όλα τα εργαλεία. Για στο 14 το κολλητήρι, το μεγάλο. Λες και ήταν εργοστάσιο που φτιάχνει Hyundai. Είχε ένα τέτοιο πράγμα, θα το φτιάξω εγώ. Όλη η οικογένεια μας τούρωνε από το πλαστικό. Έτοιμο, γιατί δεν μιλάτε εδώ μέσα. Την έφτιαχνε που είναι, το έφτιαχνε. Είχε έρθει ο πατέρας μου και μας λέει, Χριστούγεννα, σας πήρα το Play System. Εμείς κάνουμε... Μήπως εννοείς PlayStation! Πατέρας, αυτό το διάολο, αυτό. PlayStation Greece, σηκώστε χέρι, είχατε. Εννοείται. Το πρώτο που ήταν 14 κιλά σε σακούλα, χωρίς memory card, 19 ώρες συνεχόμενες, παίζαμε Lara Croft. Δεν είχαμε memory card να το σώσουμε, ανοίγαμε το κανάλι και η Croft ήταν έτσι, έτοιμη. Με το βελάκι από πάνω, έκανε ρε μαλάκες. Και εν τω μεταξύ ήμασταν άσχετοι. Λέμε πρέπει να τερματίσουμε. Και φτάνουμε, ξέρω εγώ, λίγο πριν το τέλος, γιατί παίζαμε μαζί με τον αδερφό μου. Είχαμε λιώσει, είμαι μαλάκα, γαμάι. Κάναμε, όπως μπαίνουμε σε δωμάτιο, ξέρω εγώ, που παθαίνουμε ένα μικρό Αλτσχάιμερ, που μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Γυρνούσαμε πίσω να πάρουμε ένα διαμάντι. Πεθαμένα πτώματα κάτω, είχαμε σκοτώσει τα πάντα. Αράχνες, μυρμήγκια, αετούς. Ήταν ωραίο, αλλά τα γραφικά ήταν λίγο τετραγωνισμένα στην αρχή. Ήταν λίγο επιληψία. Λοιπόν, και κάναμε έτσι με τη Lara Croft. Κάναμε έτσι, πήγαινε η Lara Croft, πουτάνα. Μετά από λίγο την έβλεπες έτσι εδώ. Μετά από έτσι εδώ. Τελειώναμε τις σφαίρες, δεν είχαμε τι να κάνουμε. Πού το διαμάντι το χαμημένο. Δεν είναι εδώ, ξανά έξω. Πάει έτσι, ξαναμπαίνει. Βρίσκει σε τοίχο εδώ, τοίχο. Μαλάκα, κόλλησε! Πάτα start 60 φορές! Αλλά στο PlayStation είχαμε και τη Φόρμουλα 1. Φεύγαμε από το χωράφι και συνεχίζαμε το χωράφι. Λες και είχαμε τρακτέρ στο Αγρίνιο. Βάζαμε και την κάμερα από μέσα. Μαλάκα, έχει κάμερα από μέσα. Πατάς L2 αρένα, έχει κάμερα από μέσα. Και έμπαινε στα πίτ. 19 δευτερόλεπτα, γιατί πάταγες για τον μπούτσο κουμπιά. Μετά παίζαμε και το Colin McRae. Χειροκρότημα, Colin McRae ρε μαλάκα. Colin McRae, τα μάτια μας. Και όχι μόνο παίζαμε με το Subaru Impreza το μπλε. Μαζεύαμε λεφτά από κάλαντα να πάρουμε τη μόνη. Τη μόνη που έμπαινε εδώ. Έμπαινε εδώ. Ήταν για τον μπούτσο, τελείωσε αυτό το. Δεν έκανε τίποτα. Έκανε κρακ, κρακ. Και εν τω μεταξύ, όσο το έστριβε αυτό, στρίβαμε και το κεφάλι. Κάναμε και εμείς έτσι. Το κάναμε μπουρδέλο μετά, δεν υπήρχε. Ήταν και τα άλλα τα ηλεκτρονικά που πηγαίνανε οι γονείς μας να παίξουν χαρτιά και μας παίρνανε μαζί στα καφενεία. Kick-off, το ποδοσφαιράκι, το ξαπλωτό. Είστε μικροί, δεν τα ξέρετε. Είχε 7-8 ομάδες, ήταν Μουντιάλ. World Cup 90, έγραφε.
Ναι, ρε μαλάκα, γιατί. Που είχε ένα λευγέ και έπαιρνε τη μία ομάδα και πήγαινε με λευγέ από πάνω. Ρίσουν έτσι από πάνω από το γήπεδο. Αυτό ήταν εξαπλωτό κάτω, έβαζε 50 δραχμό και πήγαινε. Νίκαγε στη μία ομάδα, νίκαγε στη δεύτερη. Εύκολο είναι. Και έφτανε, ξέρω εγώ, στην έκτη ομάδα και ήταν η Βραζιλία. Και όποτε έπαιρνε την μπάλα, ερχόταν σαν σφίκε σε πορτοκαλάδα. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση. Το έχω πει για το φλιπεράκι, το έχω πει, ε. Είχαμε κερδίσει σε διαγωνισμό φλιπεράκι ολόκληρο Star Wars, ο πατέρας μου, μέσα στο σπίτι. Το είχαμε κερδίσει από λαχιοφόρο αγορά από πανηγύρι ένας μας. Και ήταν όλα σύνθετα σκρίνια ξύλα και ένα... Έβγαλε δίμπαλο! Τρέξτε τρεις μπάλες να δείτε τι κάνει ο μπαμπάς! Πόσο ήρθε το ρεύμα, παιδιά! Να σας βάλω τις μπάλες στον κόλο! Μας ήρθε 600 ευρώ το ρεύμα, αλήθεια σου λέω. Πληρώνει ο ραπ. Καλά, δεν λέμε για το προ και ξέρεις, όλα τα τουρνουά που κάναμε, αρθείς λίγο σπίτι να παίξουμε κανένα προ, αρθείς κανένα τριάρι μέρες σπίτι μου να μετακομίσεις, να παίξουμε κανένα προ, γιατί είχαμε έναν που λέει, παιδιά, θα τα παίξουμε 40 λεπτά τα ημίχρονα. Είχα πάθει και ένα σκηνικό, θα το πω πραγματικά, πήγα για προ, 10 η ώρα το πρωί από Κοπάνα, έλα για Κοπάνα να παίξουμε tournament, ξέρεις, με εθνικές. Τότε ήταν στο Star Channel η Καταρίνα Λάσπα. Δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό που έχω πάθει. Λέω, παιδιά, θα παίξουμε. Κάτσε λίγο να δούμε Λάσπα, μου λένε. Πραγματική ιστορία. Πραγματική ιστορία. Τι Λάσπα, ρε μαλάκα. Κάναμε Κοπάνα να δούμε Λάσπα. Μισό λεπτό, Λάσπα. Αρχίζουν, πιάνουν τα τέτοια τους. Εμείς λέει, θα τον παίξουμε όλοι μαζί. Λέω, τι. Αυτό είναι το tournament. Μαλάκα, τα ρίξαν όλα πάνω στο τραπεζάκι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και θυμήθηκα, overlay. Υπάρχει το σύστημα. Από παλιά. Λέω, εγώ, παιδιά, θα φέρω δικό μου μοχλό. Και εντάξει, ήταν αυτοί που τσακωνόταν. Πιο FIFA το προ, πιο προ το FIFA. Υπήρχαν σύλλογοι ολόκληροι. Και πάντα ήταν ένας που λέει: έχω κερδίσει το τουρνουά στα καμίνια. Λέγανε ο καθένας: έχω στα τρίκαλα πάνω και κερδίσει το τουρνουά. Χίλια άτομα. Λεφτά, γιόμιση λεφτά του ποτάμι. Κανονικά κάργα λεφτά.